Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox News, ένας Ουκρανός πιλότος περιέγραψε την απευθείας εν αέρια αντιπαράθεση με τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη ως αποστολή αυτοκτονίας. Στέλνουν τα επιθετικά τζετ και ελικόπτερά τους σε χαμηλά υψόμετρα μέσω της πρώτης γραμμής για να επιτεθούν στους πολεμιστές μας στα χαρακόμματα, εξήγησε ο Τζους, ένας εκ των πιλότων. Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να τους αναχαιτήσουμε, πρέπει να σώσουμε τις ζωές των πολιτών μας και των χερσαίων στρατευμάτων, είπε. Οι πιλότοι δήλωσαν ότι για να αντιμετωπίσουν και να ανιχνεύσουν τον παράς των ρωσικών πυράβλων, τα ουκρανικά μαχητικά στο έδαφος και στον αέρα χρειάζονται πιο εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης και απόκρισης. Τους τελευταίους μήνες, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να τους στείλουν σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη όπως F-16 ή F-15. Ωστόσο, η κυβέρνηση Biden αρνήθηκε να στείλει πολεμικά αεροσκάφη στην Ουκρανία για να αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία. Η Ουκρανία έχει περιορίσει τις αεροπορικές της επιχειρήσεις σε 20 έως 30 εξόδους την ημέρα, σε αντίθεση με τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ περισσότερους πιλότους από αεροσκάφη, είπαν οι Ουκρανοί πιλότοι. Υποστηρίζουν να αποκτήσουν τις νέες πλατφόρμες για να τραβήξουν περισσότερους Ουκρανούς πιλότους μακριά από τις γραμμές πτήσης για εκπαίδευση σε αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αιχμής όπως τα F-15 και F-16. Και τα δύο αεριοθούμενα αεροσκάφη των ΗΠΑ είναι ικανά να εκτελέσουν την αποστολή εγγύης αεροπορικής υποστήριξης. Οι πιλότοι ισχυρίστηκαν ότι η αποστολή αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών αιχμής θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξουδετερώση της ρωσικής αεράμυνας, η οποία γίνεται όλο και πιο ενεργή. Οι μαχητές στην πρώτη γραμμή υποστηρίζουν επίσης ότι απαιτούνται πολεμικά αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία και να τερματίσουν αποτελεσματικά τον ακριβό πόλεμο. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ρίχνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία βασιζόταν κυρίως στα πολεμικά αεροσκάφη MiG-29 της Σοβιετικής εποχής, αλλά αυτά τα παρχαιωμένα αεροσκάφη δεν διαθέτουν τις τεχνολογικές προόδους που απαιτούνται για την καταπολέμηση των σύγχρονων αεροσκαφών. Αν συμμετέχετε με ένα ρωσικό μαχητικό σε αερομαχία πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα τον έβρισκα καν στην οθόνη του ραντάρ γιατί θα έχει ήδη εκτοξεύσει έναν πύραυλο, εξήγησε ο Τζους. Είναι σχεδόν μια αποστολή αυτοκτονίας να τους αναχαιτήσεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.